Διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιστημών Μειονότητας Δυτικής Θράκης την περασμένη εβδομάδα μία εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής με την καλλιτέχνηδα Ισίν Καρατζά, η οποία ακούσκε το εμβατήριο της Μύρνης που δικαίως προκάλεσε αντιδράσεις. Και αν θέλετε, διευκρινίζω ότι την παράταξή μας και τη διοίκησή μας είναι καταδικαστέο το γεγονός αυτό να ακούγεται αυτό το τραγούδι συγκεκριμένης τραγουδίστριας ή ένα στρατιωτικό τύπο εμβατήριο, θα λέγαμε, που δεν έχει θέση στα καλλιτεχνικά δρόμενα και επιπλέον προσβάλλει, αν θέλετε, και την ελληνική ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Στο κομμάτι αυτό θα ήθελα να πω ότι πού εμπλέκεται η περιφέρεια και το μερίδιο της ευθύνης. Η περιφέρεια χρηματοδοτεί συλλόγους πολιτιστικούς, αθλητικούς, γενικότερα συλλόγους σε ασκήνες αξιοπιστικές εταιρείες, γιατί πραγματικά ενισχύει, αν θέλετε, τον πολιτισμό και το κοινωνικό προφίλ της περιφέρειάς μας. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σύλλογο, ελέγχθηκε από τις υπηρεσίες μας, έχει την νομική υπόσταση και κάθε, αν θέλετε, νομιμοποιητικό έγγραφο που είναι κάθε σύλλογο που είναι στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, αυτό που δεν μπορούμε εμείς να προβλέψουμε όταν χρηματοδοτούμε σύλλογο είναι το τι θα υποθεί και το τι θα αξιολογηθεί στη διαδικασία της διοργάνωσης. Αυτό όμως μπορούμε να κάνουμε να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα. Το κάθε αποτέλεσμα αξιολογείται και στην επόμενη δράση, το επόμενο πρόγραμμα δράση που θα βγάλουμε το 2025, θα αξιολογηθούν όλοι και θα μπουν και πιο αυστηροί όροι. Από την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι βρήκαμε ένα πρόγραμμα δράση, το οποίο ο συγκεκριμένο σύλλογο τα τελευταία 10 χρόνια έπαιρνε χρηματοδότηση και μάλιστα μπορώ να πω το 2022 είχε 4.000 ευρώ χρηματοδότηση. Το 2023 ήταν 4.000 ευρώ στο πρόγραμμα δράση που βρήκαμε με την προηγούμενη διοίκηση. Το τροποποιήσαμε σε 2.000 ευρώ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάτι είχαμε το σύλλογο. Κάναμε μια πιο δίκαιη, αν θέλετε, μεταχείριση μεταξύ των συλλόγων για να μπορέσουν να πάρουν και κάποιο σύλλογο που δεν ήταν ενταγμένοι μέσα. Κάναμε μια καταγραφή όλων των συλλόγων και των προσώπων αυτών για να πάρουν όλοι και πήραν μέσω όρο, θα το πω, ότι από 1,5 μέχρι 2.000 ευρώ ανάλογα με τις εκδηλώσεις και το ύψος της κάθε εκδήλωσης που κάνει κάθε σωματείο, τα μέλη που έχει και μια σειρά, αν θέλετε, από τις εκδηλώσεις που θέλει να κάνει. Κατά τα άλλα, θέλω να πω ότι η περιφέρεια μέχρι εκεί έχει, αν θέλετε, την όποια ευθύνη μπορεί καθένας να επιρρύψει. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν άλλες αρχές, είτε είναι αυτές νομικές, είτε είναι κράτος, που πρέπει να δει για ποιο λόγο έγιναν αυτά τα πράγματα. Και εμείς θα πούμε ότι για μας αποτελεί ένας ελληνικός σύλλογος, οι πολίτες αυτοί είναι Έλληνες πολίτες, και ότι θα συνεχίσουμε ως παράταξη σε αυτήν την αρμονική συμβίωση που υπάρχουν εδώ και πολλών ετών χριστιανών και μουσουλμάνων, να συμβάλλουμε εφόσον όλα αυτά τηρούνται μέσα στο νομικό πλαίσιο και εκτός αν κάποια άλλη αρχή, που δεν είναι της περιφερειάς μας, προκύψει κάτι καινούριο νέο. Μέχρι στιγμής, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ένα σύλλογο αύριο, σε ένα άλλο σύλλογο, δεν χρειάζεται να είναι η μειονότητα χριστιανικού σύλλογου αυτή που θα είναι, πουν κάποια πράγματα τα οποία εκ των προτέρων δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε το ύφος της εκδήλωσης, ούτε τα λεγόμενα του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι λειτουργούν, αν θέλετε, έχουν αυτοτέλεια οι σύλλογοι και αυτό που κρίνουμε είναι, πάντα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, το αποτέλεσμα της κάθε εκδήλωσης και θα αξιολογηθεί και από τις υπηρεσίες μας και από τη διοίκηση την ίδια για την επόμενη χρονιά. Το πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Έτσι, άρα λέτε, κύριε Περιφερειάρχε, αυτό πώς θα προλάβουμε την κατάσταση. Ναι, ναι. Πώς θα προλάβουμε την κατάσταση, να πούμε, για αυτό. Ναι, όντως, άρα ουσιαστικά επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση το ότι ακριβώς θα είχαμε ενδεχομένως αυτό το. Αυτό το άκουσμα το οποίο ακούστηκε, το εμβατήριο δηλαδή αυτό, ή οτιδήποτε άλλο από πλευρά φυσικά για το συγκεκριμένο συλλόγο. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ζητήσουμε όλο το πρόγραμμα, όλα τα τραγούδια. Ή όπως ακούστηκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της περιφέρειάς μας το πρωί και έκανα παρέμβαση, ότι λέει κάποια στιγμούλα, και το λέω αυτό κάποια στιγμούλα πριν κάποια χρόνια, είχε μεταφερθεί, είχε ένα σύλλογος, μάλιστα το ΚΑΠΗ της Αλεξανδρούπολης, προσφέρθηκε να κάνει στο ζωγράφιο μια εκδήλωση και ζήτησαν εκεί πέρα όλα τα τραγούδια το τι θα πούν να ελεγχθούν από την κυβέρνηση της πλευράς Τουρκίας. Εδώ πέρα δεν μπερδευόμαστε. Μιλάμε για έναν σύλλογο ελληνικό και για πολίτες Έλληνες. Απλά είναι άλλο το θρήσκευμα. Γιατί κάποιοι μέσα μετά από αυτό έχουν μπερδέψει κάποια πράγματα. Και το λέω αυτό, ότι όπως σε όλους τους συλλόγους έχουμε ίση μεταχείριση, έτσι δεν τηρούμε ίση μεταχείριση και συγκεκριμένο σύλλογο. Και το ξαναλέω και πάλι. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλες οι δράσεις που χρηματοδοτούνται φέτος. Και κάθε χρόνο θα αξιολογούν και θα κρίνονται και θα μπαίνει και ένα πλαίσιο για να μπορούμε, αν θέλετε, να προλαμβάνουμε διάφορες καταστάσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Και στο κομμάτι αυτό. Άρα, δώσατε και τη δική σας ενδεχομένως σε πλευρά. Και νομίζω ότι, κύριε Περιφερειάρχε, είναι και λογικό αυτό το οποίο λέτε, από τη στιγμή μάλιστα που δεν ήταν γνώση το τι ακριβώς αναμένεται να ακουστεί ή οτιδήποτε άλλο από πλευρά του συλλόγου αυτού και της περιφέρειας. Θα πρέπει φυσικά και το κράτος και η δυτική εξουσία να δει λίγο και την κατάσταση και το τι ακριβώς φαίνεται πως υπάρχει εκεί. Παράλληλα,
αλλά είπατε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το κράτησα. Γινόντουσαν δράσεις και στο παρελθόν από το συγκεκριμένο σύλλογο, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Τα τελευταία δεκαετία. Νομίζω δεκαετία. Τα οποία χρηματοδοτούνται με εκδηλώσεις και από την προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή τη μόνη διοίκηση τη περιφέρεια. Ναι. Και το λέω αυτό και σωστά, και σωστά μπορώ να πω ότι χρηματοδοτούνται. Δεν θέλω να κατηγορήσω την προηγούμενη διοίκηση. Σωστά χρηματοδοτούνται. Ναι, ναι. Απλά ανάλογα με την χρονιά και την ύψος τη διοίκηση που θέλει να δώσει στα πολιτικά δρόμενα, κοινωνικά, αθλητικά δρόμενα ή και τη επένδυση. Σα λέω ότι η πήγα χρονιά πήρε και 4. Δηλαδή, δεν πήγα τώρα πιο πίσω, πήρε και 5 και 6 και 1000 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ύψος της κάθε δράσης και του κάθε συλλόγου αξιολογείται από τη δική μας διοίκηση με κάποιες προδιαγραφές που έχουμε βάλει. Γενικότερα τύψη επένδυση. Δηλαδή, μια επένδυση δεν μπορεί να είναι 2.000 ευρώ. Και ξέρετε, εμείς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε 30% του προϋπολογισμού μιας εκδήλωσης. Και εκεί πέρα και σύμφωνα με τα μέλη, με την προσφορά στην κοινωνία και στον πολιτισμό, όλα αυτά τα πράγματα αξιολογούνται από τις υπηρεσίες μας και από τη διοίκησή μας και πραγματικά βγαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα. Πάνω κάτω έχω πει ότι εμείς φέτος κρατήσαμε μια ισορροπία από 1.000-1.500 μέχρι 2.000 ευρώ ήταν χρηματοδοτήσεις για εκδηλώσεις. Ήταν ένα πρόβλημα, το ξαναλέω και πάλι που το βρήκαμε έτοιμο, που ήταν μέσα αυτός ο σύλλογος και καλός ήταν, το ξαναλέω και πάλι, δεν θέλω να κατηγορήσω καμιά προηγούμενη διοίκηση, δεν θέλω να κάνω την πολίτηση πάνω σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Υπάρχει τόσος χρόνος και τόσα άλλα θέματα που μπορούμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με οποιουσδήποτε με τους προηγούμενους. Και εδώ πέρα σωστά δόθηκαν τα χρήματα. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε χρήματα σε όλους τους συλλόγους που έχουν νομική και νόμιμη εντότητα στη χώρα μας και θα αξιολογούνται, αν θέλετε, με κάποιες προδιαγραφές κάποιοι που μέχρι στιγμής ίσως δηλαδή προσβάλλουν κάποια ηθική έθιμη στη χώρα. Ή όπως σε αυτή την περίπτωση λέτε, κύριε Περιφερειάρχα, που σίγουρα θα επαναξιολογηθεί τώρα το τι ακριβώς θα γίνει μετά και από αυτό. Ναι, ναι. Στην αρχή τη κουβέντα μα, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλέ φορέ κάποιοι μπορεί να μπει τώρα στην συνέντευξή μα, είναι καταδικαστέο από την παράταξή μα το να παίζει σε μία εκδήλωση το εμβατήριο με την. Τη Μύρνη που. Ναι, έτσι. Σωστά, σωστά. Και νομίζω ότι το είπατε πάρα πολύ σωστά, κύριε Περιφερειάρχα. Το εξηγήσατε δηλαδή το τι ακριβώς φαίνεται πως έχει γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, σίγουρα από εδώ και πέρα θα γίνει σχετική αξιολόγηση καλύτερα στο κομμάτι. Αυτό βέβαια είναι αυτό το οποίο επισημάνατε. Όλο το σωματείο. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει και σίγουρα μια μεγάλη παρέμβαση και στο κομμάτι φυσικά τη κεντρική εξουσία για το τι γίνεται εκεί. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο σίγουρα πρέπει λίγο να το ανοίξει και το Υπουργείο Εξωτερικών στην περίπτωσή μα. Ναι. Όχι η περιφέρεια πάντως, και το ξαναδηλώνω ότι για μας εδώ πέρα είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες με διαφορετικό θρήσκευμα. Ζούμε, συνεπάρχουμε και θα συνεχίσουμε σε αυτήν την καλή πρακτική όλων αυτών των ετών και μάλιστα αυτό το πολιτιστικό απόθεμα και συμβίωση που έχουμε βρει να την επαυξάνουμε και να συνεχίσουμε στην στόχευση. Έτσι. Δεν θα είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αν θέλω να πω ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν θα χαλάσει αυτήν την καλή αρμονική συμβίωση των πολιτών της περιφερειάς.